Καλημέρα σας. Κύριε Παναγιώτου, δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η δεύτερη φορά που η κυβερνούντα έτσι βιώνει έξαρση του κορονοϊού. Αυτή τη φορά χτύπησε το γυροκομείο. Είχαμε 33 άτομα στο πολυδύναμο κέντρο. Πώς έχουν τα πράγματα εκεί, ποια είναι η ανησυχία και ποια μέτρα σκοπεύετε να πάρετε? Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι έτσι έχουν τα πράγματα. 21 ένικοι νομίζω και 8 υπάλληλοι έχουν ασθενήσει με από τον κορονοϊό. Τώρα θα γίνουν οι κατάλληλες, πώς να το πούμε, απολυμάσεις. Δειγματοληψίες φαντάζομαι. Ναι, δυστυχώς δεν μπορούμε να τους πάρουμε κάπου αλλού. Σιγά σιγά θα καλύπτεται, ας πούμε, ένα μέρος του γυροκομείου μέχρι να απολυμαθεί όλο το γυροκομείο. Ζητήσαμε και κάποιες βοήθειες από την κυβέρνηση, θα μας δίνει κάποιους νοσοκόμους που ξέρουν παραπάνω και κάποια εφόδια για να μπορέσουμε σιγά σιγά να ανταπεξέλθουμε. Φαντάζομαι τώρα η είδηση και μόνο ότι στην κοινότητα το γυροκομείο είχε 33 περιστατικά έχει υπάρξει μια αναστάτωση, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμόμαστε την προηγούμενη, με τους ιερείς. Υπήρχαν και προηγούμενο γεγονός, είχαμε κάνει τότε και τα τεστ σε όλη κοινότητα, κάπου ήρθε η κυβέρνηση, εκάλυψε τις οικογένειες όλες, κάπου έγιναν σε 2 μέρες 500 τεστ. Ελπίζουμε και τώρα ότι σιγά σιγά θα περάσει και αυτό. Τι οδηγίες έχετε πάρει από το Υπουργείο Υγείας, κύριε Πρόεδρε, της κοινότητας, να κάνετε αυτά τα rapid test? Τι οδηγίες έχετε πάρει? Προς το παρόν εγώ δεν είμαι πληροφορημένος ακριβώς, διότι το χειρίζεται ο Πρόεδρος του Ιδρύματος. Όμως σίγουρα θα έρθουν οι νοσοκόμοι, θα έρθει προσωπικό που λέμε, θα μας στείλουν εφόδια που μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο εκεί να το περάσει όσο πιο δυνατό σύντομα για νωρίτερα. Μάλιστα, με τα σχολεία εκεί της κοινότητας δεν είχατε κάποιο πρόβλημα. Μια χαρά είναι τα σχολεία. Μια χαρά τα σχολεία. Μάλιστα. Ευτυχώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο τον Παναγιώτου. Καλή συνέχεια να έχετε. Τώρα πάμε να δούμε.